Να ξυπνήσει την ενυπνώσει δύναμη τη ελληνική περιφέρεια και να αφήσει πίσω τη το συγκεντρωτικό κράτο, κάλεσε την κυβέρνηση ο Περιφερειάρχη Δυτική Ελλάδα Νεκτάριο Φαρμάκη. Ο κ. Φαρμάκη τόνισε από το βήμα τη συνεδρίαση τη Ένωση Περιφερειών τη χώρα ότι το μέλλον τη Ελλάδα είναι η ελληνική περιφέρεια. Η Ελλάδα του 21ου αιώνα πρέπει να είναι η Ελλάδα τη ανάπτυξη, η Ελλάδα τη περιφέρεια, η Ελλάδα τη αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και είναι αναγκαία μια νέα εθνική επένδυση, αλλά και μια βαθιά και ουσιαστική μεταρρύθμιση στο ίδιο το κράτος. Όπως είχα την ευκαιρία να επισημάνω πριν ένα μήνα στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, με τον οποίο συναντηθήκαμε στην Ηλία, η πατρίδα μας πρέπει επιτέλους να αξιοποιήσει την ενυπνώσει δύναμη της ελληνικής περιφέρειας και να απομακρυνθεί από το συγκεντρωτικό μοντέλο του ενός και μόνο κέντρου. Γιατί, πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος πριν, πρέπει να αρχίσουμε να λέμε και αλήθειες μεταξύ μας. Αυτό είναι το μοντέλο που τελικά ευθύνεται για την χώρα των πολλών ταχυτήτων και την ανισόρροπη ανάπτυξη. Όπως και για τις πολλές και χαμένες ευκαιρίες. Η σύγχρονη Ελλάδα δεν μπορεί ακόμα να θυμίζει μια ατμάμαξα του παλιού καιρού, όπου μία και μόνο ατμομηχανή σέρνει δεκάδες βαγόνια. Δεν μπορεί να συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες και τις δυνάμεις μόνο στο κέντρο της χώρας. Κλείνοντα την ομιλία του, ο Νεκτάριο Φαρμάκη τόνισε πω πρέπει να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσει στην αυτοδιοίκηση και αναφερόμενο στην πρόταση για την αλλαγή εκλογή των οργάνων τη αυτοδιοίκηση, όπω την παρουσίασε ο Υπουργό Θόδωρο Λιβάνιο, σημείωσε πω το θέμα του τρόπου εκλογή των νέων ερετών περιφερειών και δήμων σίγουρα δεν είναι προτεραιότητα για του ερετού, αλλά προτεραιότητα είναι η επαναφορά τη απλή λογική.